Τοπικά κινήθηκε σήμερα το ΧΑΚ μετά την απόφαση για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Αγγλίας. Στις 4 ώρα Κύπρο, ο γενικός δείκτης του ΧΑΚ κατέγραψε πτώση 2,8% στις 1.600 μονάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο, με απώλειες κατά 3,1% κινήθηκε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,68 ευρώ. Στην Αθήνα η Κύπρου κινήθηκε επίσημη πτώση στα 4,67 ευρώ. Την πτωτική πορεία ακολούθησε και η μετοχή της Μερφύ Λαϊκής, υποχωρώντας 2,8% στα 2,45 ευρώ. Στην Αθήνα η Μερφύ κινήθηκε πτωτικά στα 2,45 ευρώ. Τέλος, η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας κινήθηκε με απώλειες 1,5% στα 1,30 ευρώ, με 500.000 τζίρο από τα 4,2 εκατομμύρια συνολικά του ΧΑΚ. Σε άλλες εξελίξεις, το 0,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός της Κύπρου το Μάιο από 0,7% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας. Σε επίπεδο μήνα, ο ρυθμός πληθωρισμού παρέμεινε στο 0,7% το Μάιο. Τη μεγαλύτερη αύξηση που έφτασε το 7,58% σημείωσε ο τομέας των εστιατορίων και ξενοδοχείων. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών έφτασε το Μάιο αριθμός των ανέργων, παρουσιάζοντας όμως τάσεις σταθεροποίησης σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Το άνοιγμα κάποιων ξενοδοχείων που ήταν κλειστά περιόρισε τον αριθμό τους στα 15,2 χιλιάδες πρόσωπα σε σχέση με 16,1 χιλιάδες πρόσωπα τον Απρίλιο του 2009.